έρχεται το ερώτημα, τι είναι αίρεσης? Αίρεσης είναι η λογική ερμηνεία του δόγματος. Δηλαδή είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να κατανοήσει το μυστήριο του Θεού. Και όταν προσπαθεί να το κατανοήσει, θέλει να το κατατάξει μέσα στα λογικά κατηγορήματα. Δηλαδή θέλει να λογικοποιήσει κάτι που είναι πέρα από τη λογική. Η προσπάθεια λοιπόν να λογικοποιήσει, να κάνει λογικό δηλαδή εκείνο το οποίο δεν μπαίνει μέσα στα στενά όρια της λογικής, κατά ανάγκη θα ξεφύγει. Και αφού θα ξεφύγει, αυτό είναι αίρεσης. Ώστε λοιπόν αίρεσης πάντοτε είναι η λογικοποίησης του Λόγου του Θεού, της Αποκαλύψεως. Επειδή πάντα επαναλαμβάνω, η Αποκάλυψη είναι υπέρ λόγων, είναι πιο πάνω από την λογική. Όταν επί παραδείγματι λέγει στον Αβραάμ ότι θα γεννήσεις παιδί τώρα που είσαι 100 χρονών, αν βάλει τη λογική θα πει πώς είναι δυνατόν αυτό να γίνει. Και από τη στιγμή που θα βάλει τη λογική θα λογικοποιήσει δηλαδή αυτό που του αποκαλύπτεται, αμέσως θα το απορρίψει και θα πει δεν είναι δυνατόν, είμαι 100 χρονών. Όταν όμως πει εγώ μεν δεν το καταλαβαίνω, αλλά αφού το λέγει ο Θεός το πιστεύω όπως είναι, το αφήνω λοιπόν όπως είναι. Από τη στιγμή εκείνη και πέρα μένει στην ορθή πίστη. Όταν όμως το λογικοποιήσει, θα το απορρίψει ή θα το διαστρέψει, θα το αλλάξει, θα το τροποποιήσει, από τη στιγμή εκείνη είναι στο χώρο της αιρέσεως. Ποιος γεννά την αίρεση? Δύο πράγματα: ο διάβολος και ο εγωισμός του ανθρώπου. Ο διάβολος είναι ο σπορεύς των ζυζανίων, της παραβολής των ζυζανίων που ελέγαμε την περασμένη φορά. Είναι, όπως είπαμε, η μέθοδος του, η μέθοδος της νοθείας. Μετά από τον Σταυρό και την Ανάσταση, ο διάβολος πλέον μετέρχεται την μέθοδο της νοθείας, δηλαδή της αποκλίσεως από την αλήθεια, δηλαδή την αίρεση. Ο διάβολος δεν αρνείται, αλλά τροποποιεί. Αυτή είναι η μέθοδος του, η συστηματική, που σε κάθε εποχή θα πάρει λεπτάς αποχρώσεις, ωστόσο όμως πάντα βασικά θα μένει η ιδία μέθοδος από την εποχή του Σταυρού και της Αναστάσεως μέχρι σήμερα. Αυτή η μέθοδος της νοθείας είναι ο καρπός αυτού του διαβολικού φθόνου και της διαβολικής κακίας. Ο ανθρώπινος ομοίος εγωισμός γεννά την αίρεση. Και γεννά την αίρεση είτε υπό την μορφή της υπερηφανίας εκ μέρους του ανθρώπου, είτε υπό την μορφή της αιμονής εις των διεφθαρμένων βίων. Τόσο την υπερηφάνεια όσο και των διεφθαρμένων βίων ο διάβολος τα εκμεταλλεύεται αυτά, τα καθιστά όργανα εις τα χέρια του, και έτσι έχοντας όργανα τους διεφθαρμένους ανθρώπους και τους υπερηφάνους ανθρώπους, δια να διαδώσει μίαν αίρεσή του. Δια την περίπτωση της του διαφθαρμένου βίου λέγει ο Κύριος Ιωάννης 7:17, εάν τη θέλει το θέλημα αυτού ποιήν, δηλαδή του Θεού, γνώσετε περί της διδαχής πότερον εκ του Θεού εστίν, ή εγώ απεμ' αυτού λαλώ. Εάν λέγει κάποιος θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, να τηρήσει το θέλημα του Θεού, να αποφύγει την αμαρτία και να τηρήσει όλες τις εντολές του Θεού, τότε προσέξτε παρακαλώ να δείτε θαυμάσιων κριτήριων που θέτει ο Κύριος. Κριτήριων διακρίσεως. Αυτομάτως τότε θα παραδεχθεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αληθινός. Και όταν δεχθεί ότι ο Χριστός είναι αληθινός, δηλαδή θεάνθρωπος, τότε βεβαίως δεν κινδυνεύει να πέσει σε καμία απόκληση, σε καμία αίρεση. Πότε? Όταν θα τηρήσει απολύτως το θέλημα του Θεού. Συνεπώς είναι ο αγνός και ο καθαρός άνθρωπος. Δεν έχει λόγους αποκλίσεως, αγαπητοί μου, ο αγνός και καθαρός άνθρωπος. Μόνο ο διεφθαρμένος άνθρωπος έχει λόγους να τροποποιήσει τα δόγματα. Τι
θα ενδιέφερε επί παραδείγματι των αγαθών άνθρωπων, των τηρούντα τα εντολάς του Θεού, εάν υπάρχει ή δεν υπάρχει κόλαση. Δεν τον ενδιαφέρει, διότι σκέπτεται ότι δεν είναι εργάτης του σκοταδιού, δεν είναι εργάτης της γεέννης, της κολάσεως, και συνεπώς δεν έχει λόγους να αρνηθεί την κόλαση. Ποιος είναι εκείνος που θα αρνηθεί την κόλαση? Ο διεφθαρμένος άνθρωπος. Γι' αυτό βλέπετε ότι ο διεφθαρμένος άνθρωπος εισαγάγει αίρεση και σου λέγει, και ποιος τα είδε αυτά και ποιος τα ξέρει και δεν βαριέσαι? Μπα γιατί? Ο Θεός πρέπει να είναι πολύ αγαθός, τόσο που δεν θα πρέπει να υπάρχει κόλαση, και άλλα πολλά. Τα βγάζει με το μυαλό του. Όλα αυτά τα υπαγορεύει, όπως σας είπα, ο διεφθαρμένος βίος. Αλλά και δια την υπερηφάνεια, λέγει ο Απόστολος Παύλος προς τον Τίτον, αιρετικών άνθρωπων, με τα πρώτην και δευτέραν, με τα μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστραπτε ότι ούτως, και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Όταν λέγει ο Απόστολος τον Τίτον 3:10-11 στην επιστολή του, λέγει ότι θα πεις μία φορά, δύο φορές έναν αιρετικό να αφήσει την αίρεσή του. Μην επιμείνεις περισσότερο. Αυτός ο άνθρωπος έχει διαστραφεί. Πού είναι τώρα το θέμα? Είναι στην ψυχή. Είναι η υπερηφάνεια. Και όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος μία και δύο φορές, όχι παραπάνω, εννοεί ότι η υπερηφάνεια, εάν δεν είναι αθεράπευτον πάθος, τουλάχιστον είναι δυσθεράπευτον πάθος. Και η υπερηφάνεια του ανθρώπου πολλάκις δημιουργεί την αίρεση. Η φιλοδοξία δηλαδή, πως οι άνθρωποι για να φανούν ότι διακρίνονται από τους άλλους, ζητούν μια ιεροστράτιον νίκη. Ξέρετε ποια είναι η ιεροστράτιος νίκη? Κάποιος άσχημος άνθρωπος ονοματεί ιερόστρατος τη νύχτα που έγινα το ο Μέγας Αλέξανδρος. Έβαλε φωτιά στο ναό της Αρτέμιδος στην Έφεσο, γιατί μέσα του εφλέγεται από την επιθυμία να μείνει το όνομά του στην ιστορία. Και τότε μάλιστα όταν τον συνέλαβαν, θέλησαν να μην γραφτεί το όνομά του πουθενά, για να μην πραγματοποιηθεί αυτό το οποίο ζητούσε. Αλλά έμεινε το όνομά του στην ιστορία. Έμεινε ως ιεροστράτιος νίκη. Δηλαδή δόξα. Δηλαδή θέλησε να δοξαστεί με το κακό. Βλέπετε ότι μέσα στον άνθρωπο υπάρχει αυτή η τάση να θέλει να δοξαστεί. Η υπερηφάνεια. Και δεν τον ενδιαφέρει αν θα εισαγάγει αίρεση. Αλλά και γενικά ο άνθρωπος ο υπερήφανος θέλει να μένει σε εκείνο που καταλαβαίνει και όχι εκείνο το οποίο λέγει ο Λόγος του Θεού.